Στο στόχαστρο της γερμανικής Die Welt μπήκε η ελληνική ναυτιλία, καθώς αναφέρει σε άρθρο της ότι δεξαμένα όπλια Ελλήνων εφοπλιστών γεμάτα με ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζουν να καταπλέουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας σημειώνει ότι αυτό οφείλεται σε ενέργειες Ελλήνων εφοπλιστών. Το άρθρο συγκεκριμένα αναφέρει: ενώ πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί έμποροι, εταιρείες πετρελαίου και ναυτιλιακές εταιρείες έχουν διακόψει κάθε επαφή, οι Έλληνες πλειοκτήτες συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, το δεξαμενό πλοίο νήσος Ρήνια επιβιβάστηκε στο Ρότερνταμ με ρωσικό πετρέλαιο και απέπλευσε στη Σιγκαπούρη. Πολλά δρομολόγια δεξαμενόπλοιων φτάνουν στην Κίνα, την Ινδία και την Νότια Κορέα και οι ναύλοι έχουν τριπλασιαστεί. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αντιτίθεται στο εμπάργκο πετρελαίου που πρόκειται να εισαχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που, όπως σας αποκάλυψε το ProNewsGR, είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που έχουν ασκήσει οι Έλληνες εφοπλιστές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Έλληνες εφοπλιστές που αναφέρονται στο ρεπορτάζ είναι Οικονόμου Group of Companies, Ανδρέας Μαρτίνος, Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Διαμαντής Διαμαντίδης, Δημήτρης Προκοπίου, Θανάσης Μαρτίνος και Τσάκος Group.